αγαπητέ μου κύριε πρόδρομε, με βαθιά τιμή και συγκίνηση σου παραδίδω τη ράβδο της ιστορικής αυτής Μητροπόλεως. Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης και αναφωνώντας άξιους, ιερός κλήρος και λαός υποδέχτηκε το πρωί στην πλατεία του αγνώστου στρατιώτη, το νέο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομο, ο οποίος νωρίτερα προσκύνησε στην Παναγία του Χάρακα. Νέο ποιμενάρχη καλωσόρισε ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος του προσέφερε ένα εγκόλπιο. Η εγκρόνησή σας, Σεβασμιότατε, σηματοδοτεί μια νέα ελπιδοφόρα περίοδο στην εκκλησιαστική, πνευματική και κοινωνική μας ζωή. Σας παρακαλώ και σας προτρέπω, ελάτε όλοι μαζί με αγάπη, ενότητα και φιλότιμο πνευματικό, όχι ως θέλη ή αναμάρτητη, αλλά ως εν επιγνώση αγωνιζόμενοι άνθρωποι να πορευθούμε την οδό του Ευαγγελίου. Με την διάθεση που έχει να βοηθήσει την τοπική κοινωνία, θα συνεχίσει το ποιηματικό έργο και του προκατόχου του και βεβαίως και ο ίδιος θα γράψει μια πολύ λαμπρή σελίδα στην εκκλησιαστική ιστορία του τόπου μας. Κομπή που σχηματίστηκε κατευθύνθηκε προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου, στον οποίο τελέστηκε η ακολουθία της ενθρονήσεως, ενώ εισερχόμενος στο ναό, οι πιστοί αναφώνησαν άξιους, ρένοντας τον νέο τους ποιμενάρχη με ροδοπέταλα. Οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ευγένιος εκ μέρους της Εκκλησίας της Κρήτης, μίλησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση για την προσωπικότητα του νέου ποιμενάρχη και τα νέα ιεραρχικά του καθήκοντα στο πηδάλιο της Εκκλησίας του Ρεθύμνου. Είναι ελπιδοφόρο να αναλαμβάνει το πηδάλιο της τοπικής Εκκλησίας ένας ιεράρχης νέος, Χριστοφόρος, Λόγιος και δόκιμος εργάτης του Ευαγγελίου. Είμαι θα δε πεπισμένη ότι με την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα ανταποκριθείτε επαξίως εις τα νέα σας καθήκοντα. Γνωρίζοντας το ανεπίληπτο ήθος σου, την παιδεία σου, την μέχρι τώρα αποστολική διακονία σου στην Εκκλησία μας, προπάντων όμως την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη σου, την καλοσύνη και τη συγχωρητικότητά σου, είμαι βέβαιος ότι θα δοξάσεις το Θεό. Εκ μέρους των θεσμικών του νομού, η Μέρη Ιωνή καλωσόρισε στο σπίτι του τον νέο ιεράρχη, ενώ με βαθιά συγκίνηση ο πατέρας Νικόλαος Νικηφόρος καλωσόρισε εκ μέρους των κληρικών τον νέο ποιμενάρχη. Στο πρόσωπό σας, το ποίμνιο του Ρεθύμνου βλέπει έναν ηγέτη με μοναδικές αρετές, με όραμα και κοινωνική ευαισθησία. Στις καρδιές μας είχατε ενθρονιστεί εδώ και πολύ καιρό, ερχόμενος συχνά ως προσκεκλημένος του προκατόχου σας. Με δάκρυα στα μάτια ο νέος Μητροπολίτης, ανοίγοντας διάπλατα την αγκαλιά του και απευθυνόμενος στους πιστούς του Ρεθύμνου, τους κάλεσε σε συμπόρευση στο μονόδρομο της αγάπης, επιχειρώντας έξοδο από το εγώ και είσοδο στο εμείς της εκκλησιαστικής κοινότητας. Ελάτε όλοι μαζί, ο καθένας με τις δυνάμεις και τα χαρίσματά του, να αγωνιστούμε στο στάδιο της παρούσης ζωής όσο εκείνος επιτρέψει, για να είμαστε αιώνια μαζί του. Σας απλώνω τα χέρια μου και σας παρακαλώ, δώσετε μου τα δικά σας, για να συναρμοστούμε όλοι μαζί στο ένα σώμα της Εκκλησίας μας. Ο νέος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου δέχτηκε τις ευχές όλων, ενώ αύριο θα λειτουργήσει για πρώτη φορά ως ποιμενάρχης του Ρεθύμνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Στη συνέχεια θα μεταβεί για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αρκαδίου και το απόγευμα στην Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης.